γυναίκα οδηγός. Γιατί όχι. Εντύπωση μου κάνει. Γιατί δεν έχεις συνηθίσει να μπαίνεις σε γυναίκες. Δεν έχω συνηθίσει, η αλήθεια είναι. Και φαντάζομαι ότι πριν από μερικά χρόνια στο νησί θα ήταν ακόμα πιο παράξενο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγες εδώ. Είμαστε, αυτή τη στιγμή είμαστε τρεις. Πόσες γυναίκες, τρεις γυναίκες. Δουλεύετε όλη τη σεζόν και χειμώνα και καλοκαίρι ή μόνο εσείς? Ναι, ναι, δουλεύω κανονικά χειμώνα καλοκαίρι πλέον. Λόγω του ότι συνταξιοδοτήθηκε ο μπαμπάς μου και έτσι έχω αναλάβει την επιχείρηση. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι τώρα να είσαι μια νέα γυναίκα, εμφανίσουμε και να είσαι οδηγός ταξί? Βασικά η απορία μου είναι πώς αποκαλύνει ταξιτζού. Ναι. Ναι, αποκαλούν κανονικά ταξιτζού. Σε ενοχλεί αυτός ο τίτλος? Όχι, όχι, δεν με ενοχλεί, γιατί την αγαπώ τη δουλειά μου. Ήταν δική μου επιλογή. Πώς και το αποφάσισες έτσι, μια που είπες ότι είναι για δική σου επιλογή να ασχοληθείς? Από όσο γνωρίζω, έχεις κάνει κάποιες σπουδές, έτσι δεν είναι? Ναι, όταν τελείωσαν σπουδές μου και γύρισα στο νησί. Τι ακριβώς έχεις σπουδάσει? Έχω σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός, τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ. Γύρισα στο νησί, υπήρχε μια δυσκολία στο να βρω, να ασχοληθώ με το αντικείμενο των σπουδών μου. Παράλληλα όμως, ενώ τον πρώτο χρόνο είχα βρει κάτι και είχα εργαζόμουν με βάση τις σπουδές μου, τα καλοκαίρια με τον μπαμπά μαζί τον βοηθούσα, τον ξεκούραδα κάποιες ώρες και έτσι την αγάπησα αυτή τη δουλειά. Μετά με την κρίση και όλα αυτά δύσκολο που βιώνουμε, να ασχοληθείς με το επάγγελμά σου πιο... Ναι. Και έτσι παράλληλα με άλλες δουλειές που έκανα, οδηγούσα τα καλοκαίρια το ταξί. Κάποια στιγμή ο μπαμπάς βγήκε στη σύνταξη και το ανέλαβα τελείως. Γιατί κακά τα ψέματα είναι μια δουλειά την οποία την αγαπάω πάρα πολύ. Πάει από τον παππού μου, το πήρε ο μπαμπάς μου. Ναι, και τώρα η κόρη. Γιατί δεν έχει κάνει γιο. Δεν έχει κάνει γιο γι' αυτό. Είμαστε δύο κόρες. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτά που σου έλεγε ο μπαμπάς σου αρχικά όταν του ανέκυπτε. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοδήγησα το ταξί, μπορώ να πω ότι η χαρά του ήταν μεγαλύτερη από ό,τι όταν πήρα το πτυχίο και ήρθε στην ορκομοσία μου. Οπότε δεν έφερε κάποια? Όχι, δεν έφερε. Απλά με συμβούλεψε πάρα πολύ, λόγω του ότι είναι ένα επάγγελμα ανδροκρατούμενο κυρίως. Στο να προσέχω, στο να είμαι τυπική και κυρίως και για την ασφάλειά μου. Επειδή όσο να είναι. Να είμαι προσεκτική, ναι. Γιατί ποτέ δεν ξέρει τι πελάτη θα πάει. Κυρίως εργάζομαι τις πρωινές ώρες, την καλοκαιρινή περίοδο. Το χειμώνα δουλεύω και κάποιες ώρες απογεύματα, αλλά πάντα όχι μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Είναι ένα επάγγελμα που πιστεύεις ότι το έχει επηρεάσει η οικονομική κατάσταση της χώρας ή συνεχίζει να έχει? Πιστεύω πως όλα τα επαγγέλματα βεβαίως και το έχει επηρεάσει. Η συνεργασία μου με τους συναδέλφους είναι άψογη. Από την πρώτη στιγμή που με είδαν ότι κατέβηκα και το τόλμησα να το πω, με αντιμετωπίσανε σαν να είμαι η κόρη τους. Δηλαδή κατευθείαν με αγκαλιάσανε όλοι οι συνάδελφοι να μου δείξουν κάποια tips στη δουλειά, να μου δείξουν τι να προσέχω, τι να αποφεύγω. Δεν έχω κανένα σε καλοκαιρινή περίοδο λόγω τους τουρίστες οι οποίοι είναι μεθυσμένοι. Ακριβώς. Και έτσι κάποια στιγμή με προστάτησε ένας συνάδελφος στο να εξυπηρετήσει εκείνους και όχι εγώ. Αν την αγαπάει τη δουλειά τη συγκεκριμένη πραγματικά, ναι, να την κάνει. Είναι μια ευχάριστη δουλειά. Απλά το τιμόνι θέλει υπομονή, αντοχή. Πώς να ξυπνάει το πρωί, κάθε πρωί που πάει στη δουλειά, με όρεξη. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει ταχύτητα, αλλά όταν αφορά τη δουλειά μου και έχω πελάτες μέσα, δεν τρέχω ποτέ. Ποτέ. Είμαι επιφυλακτική. Ένα αστείο περιστατικό που σου συνέβη κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής με το ταξί, στο οποίο είχες πιθανόν κάποιον επιβάτη. Επιβάτη ήταν. Κάτι που σου προκάλεσε γέλιο ή ήταν, ας πούμε, παράξενο? Η αλήθεια είναι ότι καθημερινά, την καλοκαιρινή περίοδο, αντιμετωπίζω, λόγω του ότι με αντιμετωπίζουν αστεία. Τώρα κάποιο συγκεκριμένο δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά κυρίως λόγω του ότι με βλέπουν ότι είμαι γυναίκα και μπαίνουν βιαστικά
μέσα στο ταξί και βιάζονται και ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι είναι γυναίκα οδηγός. Ναι. Εκεί έχει, μου έχει τύχει να σηκωθεί να φύγει ο πελάτης από το ταξί και να ξαναμπεί μετά και να μου πει τι γίνεται. Ξέρω, μπήκα σωστά. Γενικότερα και τα ταξί λέγεται ότι είναι η συμπαθέστατη τάξη και όλα αυτά. Ποιες είναι εσένα οι γνώμες που σου μεταφέρουν πολλές φορές και οι πελάτες όσον αφορά τις μετακινήσεις τους. Ακούμε πολλές φορές και αρνητικά σχόλια. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Εντάξει, σίγουρα όπως και σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν καλοπροαίρετοι και κακοπροαίρετοι. Από εκεί πέρα, εγώ σαν γυναίκα αντιμετωπίζω πάντα καλές γνώμες. Δεν μου έχει τύχει να μου πούνε κάτι κακό. Γιατί τα ταξί δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο και είναι παντού. Δηλαδή, ό,τι και αν συμβεί στον δρόμο, πάντα μα πάντα ένα ταξί θα βρεθεί. Και είτε μας ειδοποιείτε και ναι, ειδοποιούμε την αστυνομία. Πάντα ειδοποιούμε την αστυνομία, πάντα ειδοποιούμε το νοσοκομείο και μέχρι να εξυπηρετηθούν από εκείνους είμαστε εμείς εκεί στο να βοηθήσουμε. Διότι αυτή είναι η δουλειά. Θέλεις να βοηθάς τον κόσμο. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ράδιο Ταξίκο και στη διοίκησή μας. Διότι κάποτε ήταν πολύ δύσκολη η εξυπηρέτηση των πελατών. Αυτή τη στιγμή όλα τα ταξί είναι εξοπλισμένα με τις ταμπλέτες, με κάποια ειδικά προγράμματα που έχουν βγει για το ράδιο ταξί. Ανά πάσα στιγμή έχει κάνει τη δουλειά μας πιο γρήγορη από την άποψη ότι ανά πάσα στιγμή όταν ο πελάτης ζητήσει ταξί, το πλησιέστερο ταξί θα πάει αμέσως εκεί που είναι. Δεν χρειάζεται να φύγει από κάπου πιο μακριά. Έτσι ο πελάτης έχει και από άποψη χρόνου όφελος και οικονομικό όφελος. Άμεση εξυπηρέτηση. Άμεση εξυπηρέτηση, ναι, κατευθείαν. Και αυτό οφείλεται διότι σε άλλες πόλεις δεν υπάρχει αυτό. Οφείλεται στο ραδιοταξικό και στη διοίκησή μας. Πολύ ωραία. Τώρα να σε πάω σε ένα άλλο κομμάτι έτσι λίγο σύντομα. Πέραν του είσαι οδηγός ταξί, ότι είσαι μηχανολόγος, μηχανικός είπαμε. Ναι. Είσαι και τερματοφύλακας στην γυναική ομάδα ποδοσφαίρου εδώ, τον ΚΑΟ Φιλίνος. Είμαι πλέον τερματοφύλακας. Είσαι πλέον τερματοφύλακας γιατί ξεκίνησες από μέσα. Πώς τα συνδυάζεις όλα αυτά? Όταν υπάρχει θέληση μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Από μικρό παιδί ήμουνα πολύ ενεργητική, πολύ δραστήρια. Πάντα ήμουνα στον αθλητισμό, διότι έπαιζα και τένις πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, διότι είμαστε πλέον σε γυναικείο επίπεδο και μου αρέσει η ανταγωνιστικότητα. Πάω στη δουλίτσα μου, μετά πάω την προπόνησή μου και τα καταφέρνω διότι έχω την όρεξη και τη θέληση. Να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο, διότι αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα. Να υπάρχει όρεξη, θέληση στα νέα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό και σε όσους κρατάνε τη μόνη να μην πίνουν όταν οδηγούν, γιατί το λάθος δεν αργεί να γίνει και να είμαστε αγαπημένοι όλοι μεταξύ μας. Διότι με την κατάσταση που υπάρχει τα πράγματα είναι δύσκολα. Τόνια, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και μέρος της ελεκτρονικής της εφημερίδας της Cross Today για την διάθεση του χρόνου σου και για την πολύ όμορφη βόλτα που μας έκανες με το ταξί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Φιλάκια.